Είναι γεγονός ότι η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής η σημερινή είχε ιδιαίτερο σημαντικά θέματα και είναι γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου, κάθε τέλος του χρόνου, η Οικονομική Επιτροπή πολλές φορές χρειάζεται να συνεδριάσει και δύο και τρεις φορές μέσα σε μια εβδομάδα προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό έτος. Θα ήθελα να εστιάσω στην παρουσία των μελών της Νέας Πελοποννήσου και της δικής μου και του Γιώργου του Πετρίτσι στις Οικονομικές Επιτροπές ως τακτικά μέλη, όπου πάντα με όλους τους τρόπους έχουμε αποδείξει ότι αυτό που θέλουμε είναι μια δημιουργική, επικοδομητική και ουσιαστική συμμετοχή, χωρίς να βάζουμε την Οικονομική Επιτροπή να αναδεικνύουμε εκεί τις πολιτικές μας διαφορές. Σήμερα όμως υπήρχαν θέματα για τα οποία ήταν εμφανής η πολιτική διαφοροποίηση και γι' αυτό και τα καταψηφίσαμε. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα θεωρούμε ότι είναι ένα έργο 3 εκατομμυρίων, περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά παρακολούθηση κάποιων προσώπων που έχουν προβλήματα υγείας με τα γνωστά βραχιολάκια, όπου είναι ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ένα έργο το οποίο ζητήσαμε να είμαστε σίγουροι εάν θα περάσει την επόμενη προγραμματική περίοδο και αρνήθηκαν την αναβολή του προκειμένου να έρθει η διαχειριστική αρχή να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ύποπτο. Και γι' αυτό το λόγο και το καταψηφίσαμε, πιστεύουμε ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη γνώση πριν ψηφίσουν. Εννοείται ότι καταψηφίζουμε όλες τις προγραμματικές που γίνονται με το μοριά ΑΕ. Έχουμε θέσει ζήτημα για την νομιμότητα της σύνθεσής του, καθώς και για το τρόπο πρόσληψης του προσωπικού. Σήμερα λοιπόν μας έφεραν μία προγραμματική περίπου 700.000 ευρώ προκειμένου να κάνουμε κάποιες μελέτες για τα αντιπλημμυρικά της Κορινθίας. Δεν νομίζουμε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα έργο προς όφελος των πολιτών και γενικά οι προγραμματικές για συμβουλευτική τεχνικών υπηρεσιών στην περιφέρεια Πελοποννήσου επί θητείας του κυρίου Νίκα έχουν ξεπεράσει τα όρια. Τα τόσα πολλά εκατομμύρια που έχουν δοθεί στην αρχή στο Πελοπόννησος, γιατί μετά αποφάσισε να το κλείσει, στη συνέχεια στην Ανεπτυξιακή Μεσσηνίας και τώρα στο Μοριά, αποδεικνύουν ότι το μόνο που ενδιέφερε τον κύριο Νίκα είναι να έχει αναπτυξιακές, όπου θα μπορεί ο ίδιος να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να έχει τον έλεγχο από κανέναν άλλον και κυρίως από την ΠΕΔ, όπως ήταν η Αναπτυξιακή Πελοπόννησος ΑΕ. Υπήρχαν θέματα τα οποία αφορούσαν συμπληρωματικές συμβάσεις. Υπήρχαν θέματα τα αφορούσαν παρατάσεις. Όλος αυτός λοιπόν ο μύθος που υπήρχε και οι εξαγγελίες του κυρίου Νίκα όταν ανέλαβε την Πελοπόννησο ότι τέλος οι συμπληρωματικές και τέλος οι παρατάσεις, θέλω να σας πω ότι οι συμπληρωματικές συμβάσεις έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αριθμούς για να μπορέσουμε να γίνουμε πιστικοί, να δούμε λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια πόσες συμπληρωματικές συμβάσεις είχαμε. Το ότι δεν υπάρχει καμία κριτική, το ότι επί Πέτρου Τατούλη όλοι ήταν εναντίον μας, θέλοντας δήθεν να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον, και σήμερα δεν υπάρχει κανείς να τα λέει αυτά, παρά μόνο εμείς. Μιλάω για τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για κάτι άλλο. Θυμάστε τον κύριο Γόντικα τι ακριβώς γινόταν για την Αναπτυξιακή Πελοπόννησος και πώς δεν βγάζει τσιμουδιά για το τι γίνεται σήμερα. Εμάς δεν μας πειράζουν αυτά. Έχουμε μπει ήδη σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας, με τα σκάνδαλα των τελευταίων ημερών να έχουν ξεπεράσει, θα πω, την κατάσταση. Δεν τα περιμέναμε ποτέ. Είμαστε σε απόλυτη παρακμή αυτή τη στιγμή και οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια εμείς, πέρα από αυτό, πρέπει να δούμε τι γίνεται και εδώ στην Πελοπόννησο. Δεσμευόμαστε απέναντι στους πολίτες πως όλα τα έργα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία θα ελεγχθούν κάτω-κάτω από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με τη διαχείριση των πολλών πόρων που έχει πάρει η περιφέρεια Πελοποννήσου και λόγω του COVID. Όπου δεν είναι μόνο ότι πήρανε πολλά χρήματα παραπάνω, είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα και με ποιο τρόπο έχει γίνει η διαχείρισή τους. Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε παρόντες, βλέπετε ότι ο Πέτρος ο Τατούλης και όλοι εμείς είμαστε από τη μια άκρη της άλλης της Πελοποννήσου σχεδόν καθημερινά, γιατί είναι βέβαιο πλέον πως η μόνη παράταξη η οποία είναι βεβαία ότι θα είναι στις επόμενες εκλογές παρούσα είναι η Νέα Πελοπόννησος, πιο ενωμένη από ποτέ. Αφήνουμε όλους τους άλλους να ψάχνουν τον αρχηγό τους
Και βέβαια τους αφήνουμε να ζουν μέσα στη δική τους πολιτική παραζάλη και φαντασίωση, που λέει ότι θα μας στηρίξει ο ένας, θα μας στηρίξει ο άλλος, φλερτάρουμε με τον έναν, φλερτάρουμε με τον άλλον πολιτικά. Δεν φλερτάρουμε εμείς με κανέναν πολιτικά, απέναντίας μας φλερτάρουν πολιτικά πάρα πολύ. Γιατί είμαστε μία παράταξη η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει το μέλλον της Πελοποννήσου με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, προγραμματισμό, κοστολογημένο, ρεαλιστικό, μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους φορείς, όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανένας.